Έχετε μια τεράστια εμπειρία στον Δήμο. Ε, είναι η πρώτη σα θητή αλλά έχετε τεράστια εμπειρία και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώ, να ρωτήσω τώρα. Ε, ξέρετε, ακούγοντα και τον κύριο Γαλανό, διερωτάτε κανεί αν μια χώρα με 800.000 κατοίκου μπορεί να έχει τόσο. Πώ είναι η Δήμη στην Κύπρο σήμερα, Η Δήμη είναι 39, από του οποίου οι 9 βεβαίω βρίσκονται στι κατεχόμενε περιοχέ. Αυτή η 39 Δήμη, πέρα από του ανθρώπου που εργοδοτούν ω υπηρεσίε, δεν έχουν και κύματα, Δεν έχουν και συγκεκριμένα έξοδα. Η πλειοψηφία των Δήμων έχουν και τα δικά του συγκήματα. Ε, μπορεί οι νέοι Δήμοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει τη λειτουργία του από την 1η του 2012, να μην έχουν ε, δικά του οικήματα και να νοικιάζουν. Αλλά η πλειοψηφία των Δήμων ναι, έχουν δικά του μέγαρα. Δικά του μέγαρα, εκτό από τα μέγαρα, υπάρχουν και υπηρεσίε του που στεγάζονται και αυτέ σε οικήματα. Έτσι, και οι διάφορε υπηρεσίε των, των Δήμων δεν είναι ε, μπορώ να πω όλε ε, οι ίδιε. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ο Δήμο Τροβόλου έχει τις δικές υπηρεσίες, τι δικέ του υπηρεσίε ό,τι αφορά τη συλλογή των σκυβάλλων. Ενώ κάποιοι άλλοι Δήμοι τη επαρχία Λευκοσία ε, χρησιμοποιούν ιδιώτε εργολάβου μετά από προσφορέ. Ε, υπάρχουν διάφορα μοντέλα τα οποία ε, είναι αυτά από τα οποία πρέπει να, να κοιτάξουμε. Προσπαθώ να αντιληφθώ ε, ποια είναι η αντίρρηση στο οι 30 τόσοι mm. να γίνουν 10, να γίνουν 8, α πούμε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση από τη στιγμή όμως που γνωρίζουμε ακριβώς που οδηγούμαστε. Δηλαδή ο κύριος Γαρανός έχει αναφέρει σήμερα α, και έχει πάρει και την η, η ομόφωνη απόφαση της Ακτακτής Γενικής Συνελεύσης ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι να γνωρίζουμε πρώτον τι δήμους τι τοπική αυτοδιοίκηση χρειαζόμαστε. Τι θέλουμε εμεί δηλαδή. Ό,τι έχουν οι υπόλοιποι σύγχρονοι Ευρωπαίοι. Τι... Δεν είναι ακριβώ έτσι. Για ποιο λόγο διότι το λέτε λόγω, το... του, λόγω του κοινωνικού μεγέθου ή του οικονομικού μεγέθου τη Κύπρου, οι Δήμοι στην Κύπρο δεν έχουν ορισμένε αρμοδιότητε, τι οποίε έχουν παραδείγματο χάρη Δήμοι στην Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Και, τα λοιπά, και στη Βρετανία. Παραδείγματο χάρη, εμεί δεν έχουμε οποιαδήποτε ε, δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Σε άλλε χώρε με, πολύ μεγάλε. Η, η, η εκπαίδευση ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση και σ... πολλά άλλα πράγματα τα οποία εμεί έχουμε... Ε, Αυτό όμως επιτρέψτε μου εγώ επειδή Βεβαίως. τώρα τα πάντα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά έτσι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Συνεπώς στο απλό μυαλό του κάθε ε, πολίτη χωρί να παραγνωρίζεται η σημασία που έχουν οι δημοτικές αρχές έτσι. Ε, μπαίνουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Δηλαδή, αν είναι να, επομιστεί και άλλο βάρο ο φορολογούμενο πολίτη, γιατί το κράτο θα πρέπει να ενισχύσει 38 τό, τόσου δήμου. Ακριβώ εδώ είναι το τοσου δημου Ακριβώς εδω ειναι το Α του κάνουμε 10. Εκείνος... Και ο ένα να ενισχύσει τον άλλο. Ξέρετε, επίση, δεν είναι ανάγκη ο κάθε δημότη να έχει και ένα δημοτικό υπάλληλο να τον ικανοποιεί. Όχι. Μπορεί να έχει κάθε υπάλληλο 200 ανθρώπου να, να, χρειάζεται να. Εκεί, εκείνο να τους... βασικά το οποίο έχει πει ο κ. Γαλανό είναι το εξή. Εάν ξέρουμε τι θέλουμε ω τοπική αυτοδιοίκηση, εάν εφαρμόσουμε την ε, η αρχή τη επικουρικότητα, η οποία είναι η βασική αρχή, η οποία προέρχεται και από το Συμβούλιο τη Ευρώπη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν γνωρίζουμε την, ότι χρειαζόμαστε την οικονομική και την διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων, τότε. Μπορούμε, αφού μελετήσουμε αυτά τα πράγματα, τότε να δούμε ακριβώ ποιο είναι το μοντέλο εκείνων το οποίο χρειαζόμαστε εδώ. Και τότε, εάν το αποτέλεσμα αυτό είναι συγχώνευση δήμων, συνένωση δήμων, συγκέντρωση ή συνέργειε ή συνεργασίε δήμων, αυτό το μοντέλο είναι εκείνο το οποίο θα βοηθήσει με αυτό. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιο ότι ο κάθε Δήμο πέρασε από τη βάσανο του ισολογισμένου προπολογισμού. Έτσι. Θυμάμαι ότι ε, παλαιότερα. Αισολογισμένου προελογισμού, αγαπητέ Χρήσανθε, σε ό,τι αφορά. Ε, έξοδα κάτι... και έσοδα. Δεν Είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία. Εκείνο το οποίο. Δηλαδή δεν μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε Δήμο προπολογισμό, εάν δεν είναι σκελισμένος. Εκείνο το που δεν... Εκείνο το οποίο συνέβη και χρονικά πλέον είναι το γεγονό ότι όλοι οι Δήμοι στηρίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην κρατική χορηγία. Έτσι. Και αυτό Σωστό. Οφείλεται, στο, στο γεγονό ότι οι αρμοδιότητε που έχουν δοθεί στου Δήμου. Η νομοθεσία η οποία διέπει του Δήμου από το 1985 με κάποιε τροποποιήσει κτλ. δεν έδωσε την οικονομική αυτοτέλεια στου Δήμου. Έδωσε μία μερική αυτοτέλεια και από εκεί και πέρα έπρεπε να χορηγούνται από το, από το, το κράτο. Εκείνο το οποίο μπορεί να έκαναν ορισμένοι Δήμοι, η πλειοψηφία μπορεί από τον το Δήμο, ήταν ότι είπαν ότι από τη στιγμή που έχουμε κάποιε υπηρεσίε πρέπει να τι στεγάσουμε. Ο καλύτερο τρόπο να στεγάσει είναι να κάνουμε αυτό, να έχουμε τα δικά μα μέγαρα και μπορεί μερικά από αυτά τα μέγαρα εγώ να είναι βέβαιος ότι, Εγώ είμαι βέβαιο ότι. Ε, και μην το πάρετε. Ε, δεν αναφέρομαι στο που είναι και ένα μεγάλο Δήμο, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα πάμε και σε μικρότερου Δήμου και θα δούμε. Φαινόμενα Τώρα, θου κύριε να μην τα χαρακτηρίσω κιόλα. Δηλαδή, ένα Δήμο ο οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο αριθμό ατόμων δεν είναι ανάγκη να έχει και το μεγαροπολιτισμό ω δημοτικό μέγαρο. Σε έτσι. Φωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό και είναι αυτό το οποίο έχει αναφέρει και ο κύριο Γαρανό και έχει πάρει απόφαση η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ότι θα πρέπει να μελετήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Και αν το αποτέλεσμα αυτών είναι, όπω σα είπα, συνένωση ή συνέργειε ή συνεργασίε, τότε αυτό το αποτέλεσμα είναι εκείνο που πρέπει να δούμε. Να μην ξεκινήσουμε δηλαδή από το γεγονό ότι πρέπει. Σύμφωνη. Όχι, οι 30 Σεπτεμβρίου. Και επίση και πιο αποτελεσματικό ωράριο σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου στου Δήμου. Από Θέλω τη στιγμή που το... όλα αυτά μπαίνουν στη βάσανο τη εξέταση. Θέλω να μεταφέρω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο Και είναι να ότι... Κλείσω με αυτά. Ναι, ότι οι εννέα κατεχόμενοι Δήμοι για μα δεν συζητούνται. Έχουν, τη σημασία Έχουν τους... μια διαφορετική έτσι. σημασία. Συμφωνώ μαζί σα. Οι υπόλοιποι οι Δήμοι θα πρέπει να μελετηθούν με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει. Και με βάση, και... αν θέλετε να σα πω κάτι άλλο, και με βάση και τα έμπειρα μάτια τη Γενική Ελέγκτρια. Εγώ, και η γενική ελέγκτρια. Όπω θέλετε, μπορεί να εργαστούμε με ένα μαζί. Είναι με Η γενική ελέγκτρια είναι αριστή από, από, όλα τα, θέσει τι οποίε εί, ε, 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 είχα. Συμφων. Και Συμφων. ένα από τα πράγματα τα οποία πάντοτε λέγω είναι ότι εάν ακολουθήσουμε ε, του κανονισμού οι οποίοι διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και όλα τα άλλα τα οποία Άραστε. συνθέτουν μια δημόσια ανυπηρεσία Τότε η έκθεση τη δημόσι... Γενική Ελεκτρία θα είναι απλώ μια Ωραία. σελίδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενδοχή. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ τα σχέδια δράση για τη διαχείριση ενδεχόμενη κυρίε και κύριοι ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, με αφορμή τον πόλεμο που μένεται στη χώρα του τελευταίου μήνε, εξέτασε το μεσημέρι σε ευρεία σύσκεψη στο λιμάνι Λάρνακας ο Υπουργό Συγκοινωνιών Τάσο Μητσόπουλο. Εκπρόσωποι τη Αρχή Λιμένων, τη Πολιτική Άμυνα και του Τμήματο Μετανάστευση προχωρούν σε μελέτη τη ετοιμότητα των λιμενικών υποδομών και των σχεδίων δράση για τη διαχείριση μια ανθρωπιστική κρίση στην περίπτωση που προκύψουν ραγδέ εξελίξει στη Συρία και χρειαστεί η συμβολή τη Κυπριακή Δημοκρατία στην ασφαλή μεταφορά. Εκένωση υπηκών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και τρίτων χωρών με τι οποίε η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διμερεί συμβάσει. Ο Τάσος Μητσόπουλος εξήγησε ότι το 2006 δεν υπήρχε εθνικό σχέδιο δράσης, τώρα όμως υπάρχει. Υπό την επωνυμία Εστία διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας εκείνης και θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Έτριξε τα δόντια και στην ηγεσία της αστυνομικής διεύθυνση. αμοχώς του ο Νικολά.